Λοιπόν, πάμε στον καθηγητή, τον κύριο Σαριγιάννη, για να μας δώσει και τα στοιχεία σε σχέση με αυτά τα μικροσωματίδια, τα οποία είναι επικίνδυνα και προφανώς μας δυσκολεύουν στην ανάσα μας, στην αναπνοή μας, έχουν κάνει την κατάσταση και την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Τι στοιχεία έχουμε σχετικά με το ζήτημα αυτό? Καλησπέρα σας. Ναι, πράγματι. Οι συγκεντρώσεις των λεπτών αερούμενων σωματιδίων είναι ιδιαίτερα ψηλές από το πρωί και από χθες το βράδυ, αλλά από το πρωί ιδιαίτερα, κυρίως στην Ανατολική Αττική, με έμφαση στην Παλίνη, Σπάτα, αυτού του είδους περιοχές, δηλαδή λίγο πιο, ας το πούμε, νότια από ότι το μέτωπο της φωτιάς. Ποιο είναι το όριο, ποιο είναι το φυσιολογικό όριο και πόσο, σε ποια κατάσταση είμαστε τώρα που μιλάμε? Το όριο ασφαλείας, που σημαίνει ότι πρέπει να το φτάνουν, είναι 20 μικρογραμμάρια, ένα κυβικό μέτρο, και αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο είχαμε 68, σήμερα έχουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ παραπάνω, μπορούμε να είμαστε και σε περιοχές ανάλογα και πάνω από 100 μικρογραμμάρια, άρα 5 φορές πάνω από το φυσιολογικό όριο. Βλέπετε ότι οι συνθήκες δεν είναι καλές. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που εμένα με ενισχύει ιδιαίτερα δεν είναι μόνο αυτό, που και αυτό από μόνο του είναι ενισχυτικό, φυσικά σαν τιμή, αλλά είναι και η σύσταση των σωματιδίων, γιατί όσο και όταν δέντρα είναι μια υπόθεση, είναι κυρίως θάλλη η σύσταση των σωματιδίων, όταν αρχίζουν να καίγονται σπίτια, οχήματα κτλ., αρχίζουν να καίγονται τεχνικά υλικά, τα οποία έχουν παραπλοκή τοξικά, τα οποία επικάθονται ουσιαστικά, κοσμοφούνται μάλλον στα σωματίδια αυτά, και άρα η τοξικότητα τελική των σωματιδίων είναι μεγαλύτερη από ότι αν ήταν απλώς προϊόν καύσης ξυλίας. Είναι ο χαρακτήρας αυτής της πυρκαγιάς, κύριε καθηγητά, που έχει αυτό το συνδυασμό καύσιμης ύλης τόσο των δέντρων όσο και των υπόλοιπων υλικών τα οποία βρίσκονται μέσα σε έναν αστικό ιστό. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ειδικά οι πιο ευάλωτοι από εμάς να ζωπευτούν άμεσα, που σημαίνει να μείνουν στους εσωτερικούς χώρους με κλιματισμό σε συνθήκες ανακύκλωσης και όχι να μην μπορεί να περνάει εξωτερικός αέρας στο εσωτερικό του σπιτιού, να μην γίνουν εξωτερικές δραστηριότητες, αν μπορούν να απομακρυνθούν ακόμα καλύτερα. Φυσικά, απλώς λέω για αυτούς που δεν μπορούν να απομακρυνθούν. Και βεβαίως, αν υπάρχει ανάγκη να κάνει κανείς κάτι στο εξωτερικό χώρο, καλό είναι να φοράει μάσκα. Ειδικά στις περιοχές που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή Ανατολική Αττική, με έμφαση, αλλά όπου κάποιος νιώθει ότι υπάρχει αυτή η επιβάρυνση. Νομίζω και σε όλες τις περιοχές της. Υπάρχει αυξημένη επιβάρυνση σε όλη την Αττική, κύριε καθηγητά. Ακριβώς. Αυτό που επίσης είναι σημαντικό είναι άνθρωποι με καρδιακά προβλήματα ή αναπνευστικά, πρώτον είναι να έχουν κοντά τους τα φάρμακά τους, κατά τις ανάγκες, και δεύτερον να είναι σε επαφή με τους βαθμούς γιατρούς τους. Καλό θα είναι να έχουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα νωρίς, νιώσουν κάποιο είδους πρόβλημα. Δυσφορία. Αν νιώσουν μια δυσφορία, κάπως ότι πρέπει κάτι να συμβεί, πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γιατρό τους. Υπάρχει κάποιο αντίδοτο σε όλο αυτό? Δηλαδή, πέρα από τη μάσκα που είπατε, ας πούμε, διαβάζω σε κάποιες συμβουλές και οδηγίες το ζήτημα της ενυδάτωσης, ότι παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο. Η ενυδάτωση είναι σημαντικό, γιατί δίνει μια βλεπτότητα και στην πραγματικότητα και στον εσωτερικό του οργανισμού. Καλό κάνει. Είναι καλό να κρατάμε τα μάτια μας επίσης ενυδατωμένα, ακριβώς για να υποστηρίξουμε και ομαλή τους λειτουργία. Αλλά πέρα από την ενυδάτωση, που είναι φυσικά καλό, είναι σημαντικό να μειώσουμε την έκθεση στον μολυσμένο πια αέρα. Αυτό είναι το ζήτημα, και γι' αυτό μιλάει για μάσκα και για το αναπνευστικό είναι το μεγάλο ζήτημα. Και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, από τα πολύ μικρά παιδιά μέχρι τους ηλικιωμένους. Από τα πολύ μικρά παιδιά, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι, άνθρωποι με προβλήματα, με νόσους, όπως είπα, κυρίως του καρδιαγιακού ή του αναπνευστικού συστήματος, είναι οι πρώτοι στόχοι. Από εκεί πέρα, φυσικά, όλοι καλό είναι να το αποφύγουμε. Απλώς θέλω να πω, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη επανοσιμότητα. Εκεί πρέπει να προστατεύσουμε ιδιαίτερα. Στο κομμάτι των φαρμάκων, θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή, θα πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους, θα πρέπει να αλλάξει η φαρμακευτική αγωγή? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται αλλαγή, αλλά χρειάζεται να είναι σε επαφή με τον γιατρό τους.
και για να μπορούν να αντιμετωπίσουν γρήγορα κάποιο είδους επιβάρυνση και για να δουν αν χρειάζεται να πάρουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Αλλά αυτό λοιπόν που σημαντικό είναι για τους, το λέω και για τους ίδιους ασθενείς και για τους τους οικείους τους, είναι ακριβώς να είναι σε επαφή με τους γιατρούς και θα έλεγα και οι αντίστοιχοι γιατροί που ξέρουν ποιους κουράρουν να πάρουν ένα τηλέφωνο, να μπορούν να είναι σε επαφή. Είναι σημαντικό να αποφύγουμε άδικες επιβαρύνσεις στην υγεία όταν μπορούμε να το αποφύγουμε με κατάλληλα μέτρα προετοιμασίας. Υπάρχουν και κάποιες οδηγίες στα ζητήματα διατροφής, κύριε καθηγητά? Κοίταξε, όχι ιδιαίτερα. Απλώς καλό είναι να, όπως είπατε, να υπάρχει καλή ενυδάτωση, να χρησιμοποιούμε πιο πολλά φρούτα και λαχανικά αυτή τη στιγμή και όχι πολύ βαρημένα βαρυτικά φαγητά, ακριβώς με την έννοια του να μην επιβαρύνουν περαιτέρω τον οργανισμό μας τη στιγμή που βρίσκεται ήδη σε ένα στρες, ένα ψυχολογικό στρες πρώτα απ' όλα υπό αυτές τις συνθήκες και ένα φυσιολογικό στρες στη φυσιολογία του από την έκθεση σε αυτού του είδους των μολυσμένων αερά. Καλό είναι ό,τι λιγότερες επιβαρύνσεις κάνουμε να τις επιτύχουμε άμεσα. Μπορούμε να κάνουμε... Αυτά τα μικροσωματίδια πόσο αναμένεται να μείνουν στην ατμόσφαιρα πάνω από το λεκανοπέδιο? Κοιτάξτε, εξαρτάται λίγο από το πώς θα εξελιχθεί η διαχείριση της πυρκαγιάς. Θεωρώ ότι θα μείνουν σίγουρα σε επίπεδα που θα είναι πέρα από το όριο ασφαλείας, γύρω στις 2 με 3 μέρες μετά το τέλος, μετά την πλήρη κατάσταση της πυρκαγιάς, το πω πολύ απλά. Άρα μπορούμε να υπολογίσουμε αυτό. Μέχρι σήμερα το βράδυ θα έχουμε ψηλές τιμές. Από τη συνέχεια και έπειτα πιστεύω ότι θα πάμε σε καλύτερες συνθήκες στο αέρα, γιατί θα πέσει ο άνεμος σχετικά, όπως αναφέρεται προηγουμένως, αλλά και έτσι θα υπάρχει μικρότερη μεταφορά. Αλλά από την άλλη μεριά, εφόσον συνεχίζουν και με εστίες, προφανέστατα αυτό θα δημιουργεί περαιτέρω. Θα μπαίνουν νέες πηγές σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση στις επόμενες μέρες. Κύριε καθηγητά, αν νιώσουμε δυσφορία παρόλα αυτά, πέρα από την επαφή και την επικοινωνία με το γιατρό μας, ποια θα πρέπει να είναι η πρώτη μας αντίδραση? Μια δυσφορία. Γιατί πολλές φορές το νιώσαμε και συνάδελφοι το πρωί. Δίχα, τσούξιμο στα μάτια, πονοκέφαλο, κόπωση. Αν νιώσουμε, ποια θα πρέπει να είναι η πρώτη αντίδραση μας? Είπατε πολύ σωστά, το θέμα της ενυδάτωσης είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα της προστασίας με μια μάσκα ή με ένα βραμμένο μαντίλι στα μάτια, δηλαδή κοντά στα μάτια, στο στόμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σταματήσουμε την έκθεση κυρίως. Γιατί δεν είναι μόνο τα σωματίδια, είναι βεβαίως και αέριοι ρήτη που προκύπτουν από την καύση και οι οποίοι και αυτοί έχουν την δικιά τους τοξικότητα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, είναι και αυτό που εισπνέουμε στον αέρα. Ένα είναι αυτό. Από την άλλη μεριά είναι σημαντικό, θα ξαναπώ, στις συγκεκριμένες συνθήκες, είτε να μιλήσουμε, να πάμε σε ένα φαρμακείο, να δούμε τι μπορεί να έχουμε σε ανάμεση πρόσβαση, είτε κυρίως να μιλήσουμε με τον γιατρό. Αυτό το τελευταίο το επιμένω, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο, αλλά θέλει την κατάλληλη συμβουλή. Και να μην υποτιμούμε το σύμπτωμα, αλλά να καλέσουμε τον θεράποντα γιατρό, ειδικά αν είναι γνωσμένο το αναπνευστικό μας θέμα. Κύριε Σαριγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι το βασικό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.